κύριε Σοφιανέ. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί. Καλή Κυριακή, κύριε Σοφιανέ. Καλή σας μέρα. Θέλω να πάμε, επειδή ρωτήσαμε και τον κύριο Ηλιόπουλο και τον κύριο Ρουσόπουλο, θέλω να πάμε από την τελευταία ερώτηση που τους αντίστροφα κάναμε σχετικά με τις υποκλοπές. Τελικά ούτε σε αυτήν την εξεταστική μάθαμε τίποτε έτσι κάτι σημαντικό, κύριε Σοφιανέ, και βεβαίως σε ό,τι έχει να κάνει με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το θέμα των συνακροάσεων στο τηλεφωνικό κέντρο του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν ετέθη καν ως θέμα συζήτησης, δεν εκλήθη κανένας μάρτυρας, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Τώρα το τι περίμενε κάποιος από αυτή την Επιτροπή και το αν θα έβγαινε κάτι στην επιφάνεια. Εμείς από την αρχή κρατήσαμε μικρό καλάθι. Είπαμε θα αξιοποιήσουμε την παρουσία μας στην Επιτροπή ώστε ό,τι μπορεί να έρθει στο φως. Φυσικά δεν έρθει τίποτα στο φως. Και εννοείται όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία αλλά και τα άλλα κόμματα με τους εκπροσώπους τους στην Επιτροπή δεν προσπάθησαν μάλλον να μπει εντελώς στην άκρη η σοβαρή καταγγελία των συνεχόμενων υποκλοπών του τηλεφωνικού κέντρου της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός μας. Θα έλεγα ότι αυτό που ίσως μπορεί να προβληματίσει έναν κόσμο πέρα από τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς και των συγκεκριμένων παρακολουθήσεων μιλώντας για την άθλια μεθόδευση βάρος του κ. Ανδρουλάκη και των δημοσιογράφων και των συνακροάσεων είναι το θεσμικό πλαίσιο. Αυτό που από την αρχή εμείς τονίσαμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα άθλιο θεσμικό πλαίσιο το οποίο δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούνται όλοι. Είναι αυτό το ουδής εξαιρείτε, θυμάστε την δήλωση του διευθυντή της... Του κυρίου Δεμήρη που φέρεται να έκανε ο κύριος Δεμήρης. Που φέρεται και δεν διαψεύει και την έκανε. Το φέρεται το λέω γιατί να μην σπάσω το απόρριτο κι εγώ κύριε Σοφιανέ, δεν κάνει. Είναι άλλο ανέκδοτο αυτό με το απόρριτο, εντάξει. Καλό είναι να γελάμε και λίγο έτσι με τη μαυρίλα που έχουμε γύρω μας. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτή είναι η ουσία, είναι το θεσμικό πλαίσιο. Ένα θεσμικό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε οποιοδήποτε χωρίς ουσιαστική αιτία των περιεθνικών συμφερόντων είναι και αυτό ένα ακόμα ανέκδοτο. Και φυσικά αυτό το θεσμικό πλαίσιο είναι σε ισχύ και έχει ψηφιστεί από τις διαδοχικές κυβερνήσεις των κομμάτων που θέλουν ξανά να κυβερνήσουν αυτή τη χώρα ή την κυβερνούν. Ναι. Πάμε λίγο τώρα στο ζήτημα της ακρίβειας, το οποίο βρίσκεται στην αιχμή και του ενδιαφέροντος της κοινωνίας. Καμία αναμονή, ξεσηκωμός, δεν θα πληρώσει ξανά ο λαός, λέει ο ριζοσπάστης, προαναγγέλλεται απεργιακές κινητοποιήσεις και ζητάτε, από ό,τι καταλαβαίνω, την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και στην κεντρική ενέργεια και κάτι ακόμα το οποίο το έχετε σε μια φωτογραφία, στην κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας. Καμία διακοπή παροχής ρεύματος και φυσικού αερίου στις σχολικές μονάδες. Θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Μα ήδη έχει δοθεί εντολή να μειωθεί 10-15% τα έξοδα των σχολικών επιτροπών. Ήδη γίνονται προσπάθειες από δημοτικές αρχές να δώσουν κάτι επιπλέον στις σχολικές επιτροπές για να μπορέσουν να διακανονίσουν τα χρέη τους. Νομίζω ότι υπήρξε και ένα πρώτο κρούσμα στη Νέα Σμύρνη ή κάπου εκεί, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι. Δόθηκε εντολή, εντολές. Αυτό λέω, εντολή, ναι. Εντολές έχουν δοθεί και αλλού από τους αρμόδιους αντιδημάρχους. Να σας πω μόνο ότι τα χρέη των σχολικών επιτροπών του Δήμου της Αθήνας είναι δεκάδες χιλιάδες ευρώ και προς φυσικό αέριο και προς πετρέλαιο και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή τι γίνεται? Γίνεται ένας διακανονισμός για τις δόσεις των σχολικών επιτροπών. Ναι. Τίποτα δεν εγγυάται ότι το μαχαίρι δεν θα πέσει και στα σχολεία και στην θέρμανση και στο φυσικό αέριο. Εξάλλου, επειδή μιλάμε για την ευρωπαϊκή κανονικότητα, το γνωρίζετε ότι ήδη στο Παρίσι, στη Γαλλία, δίνεται κατεύθυνση για τα κολυμβητήρια να τα κόψουν ή να ακριβίνουν την σημασία. Θα γίνουμε όλοι χειμερινοί κολυμβητές, δεν το συζητώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι γελία αυτά που ακούγονται για μέτρα τα οποία θα υπερασπίσουν το λαϊκό εισόδημα, το οποίο το έχουν τσακίσει. Ότι Μάριθμος πήρε νέα αυξήνες στο 12%. Είναι την προηγούμενη εβδομάδα είναι οι δηλώσεις που έχουν γίνει. Η μισθή στα πλαίσια και αυτών των αλλαγών των αυξήσεων των προϊόντων έχουν οδηγήσει σε συμπληγάδες στη λαϊκή οικογένεια.
Έρχονται να τιμήσει 800 προϊόντα όπως έχει σήμερα πρωτοσέλιδο η Real, καινούργιες νέες ανατιμήσεις. Νέο καυτό δίμηνο μπροστά μας. Θα προσθεθούν στις ήδη ανατιμήσεις που υπάρχουν και θα προσθεθούν σε αυτό το στοιχείο το 80% του εισοδήματος πηγαίνει για την διατροφή και για, και για το ενίκιο. Άρα λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες κάποια άμεσα μέτρα, να το πω έτσι, άμυνας ενός λαιλατημένου λαϊκού εισοδήματος είναι αυτά που είπατε προηγούμενα, κυρία Τριανταφύλου. Η κατάργηση δηλαδή των φόρων σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα και στα καύσιμα. Αλλά η κατάργηση αυτών των ειδικών φόρων μονιμοποιήθηκε πριν από ένα μήνα στη Βουλή με τις ψήφους και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, ενσωματώνοντας την κοινοτική οδηγία. Απ' την άλλη πλευρά μιλάμε για το ΦΠΑ και μιλάμε για το ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Ξέρετε ότι οι σχολικές επιτροπές πληρώνουν αυτούς τους φόρους για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο όταν τα ενεργειακά προϊόντα είναι αφορολόγητα για τους εφοπλιστές. Αυτή είναι η εικόνα μιας κοινωνίας βαθιά ταξικής, η οποία την κρίση της, την καινούργια κρίση στην οποία μπαίνει, τις συνέπειες από τον πόλεμο τον οποίο κάνει στην Ουκρανία απέναντι στη Ρωσία, τις πληρώνουν οι ευρωπαϊκοί λαοί και φυσικά και ο ελληνικός λαός πανάκριβα. Να σας κάνω μια πολιτική ερώτηση και αν θέλετε να κλείσουμε με αυτή. Επειδή ουσιαστικά έχουμε μπει, όχι ουσιαστικά, έχουμε μπει στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, εικάζω, φαντάζομαι, μάλλον είμαι βέβαιος ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος διατηρεί πάντοτε τον στόχο του να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό, να έχει την μεγαλύτερη δυνατή παρέμβαση στην ελληνική κοινωνία. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι εάν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, δεδομένου ότι έχουμε την κάλπη της απλής αναλογικής και πιθανότατα μια δεύτερη κάλπη, κάποιοι λένε πιθανώς και μια τρίτη, μετά εάν δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος, το ΚΚΕ θα συζητήσει στο πλαίσιο των μετεκλογικών συνεννοήσεων για κυβέρνηση συνεργασίας εάν παραστεί η ανάγκη ή θα απέχει από όλες αυτές τις συζητήσεις? Είναι νομίζω, κύριε Κοντρόφου, καθαρή η θέση του κόμματός μας. Εμείς δεν θα δείξουμε καμιά ανοχή, πόσο μάλλον τα σενάρια φαντασίας επιστημονικής για συμμετοχή ή στήριξη, καμιά ανοχή σε μια κυβέρνηση η οποία κινείται σε μια πεπατημένη, την οποία την έχουμε ζήσει και με τους προηγούμενους και με τους σημερινούς. Μπορούν να τα βρουν. Οι διαφορές τους είναι δευτερεύουσες, γιατί έχουν ταύτιση στις κεντρικές πολιτικές επιλογές. Το κρίσιμο όμως είναι ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε τις εκλογές. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τον Ιούνιο. Δεν μπορεί να υπάρχει αναμονή σε αυτή την επίθεση που δέχεται ο λαός μας. Η απάντηση σε 9 του Νοέμβρη με τη γενική καθολική απεργία παντού, το να νεκρώσει όλη η Ελλάδα, είναι ένα μήνυμα το οποίο θα πάρει και η σημερινή κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις που ψήνονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, των δεσμεύσεων, αυτών των δεσμεύσεων που έχουν κάνει πανάκριβο εμπόρευμα το ρεύμα, που έχουν δημιουργήσει όλο αυτό το πλαίσιο των συνεπειών από τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο, τον πόλεμο τον οποίο το στηρίζουν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζοντας την πρόσφατη... Άρα θα είμαι ακριβής αν πω ότι το ΚΚΕ δεν θα είναι απέχει σε κανένα σενάριο μετεκλογικών συνεργασιών. Πόσο καθαρά να το πούμε δηλαδή αυτό, για να σταματήσουν αυτές οι σεναριολογίες που εμπλέκουν το ΚΚΕ σε μια κυβέρνηση νέας ληστείας. Μάλιστα. Η οποία θα προκύψει είτε με τον συνδυασμό του πρώτου με το δεύτερο, είτε και με κυβέρνηση κοινή σωτηρία. Γιατί και αυτό παίζεται και το έχετε παρακολουθήσει ήδη με δηλώσει τέτοια και άλλε, ότι και αυτό ψήνεται. Άρα λοιπόν το μόνο με το οποίο δίνετε ραντεβού εσεί είναι η κινητοποίηση τη 9η Νοεμβρίου. Ένα οργανωμένο και αποφασισμένο λαό να συγκρουστεί με τι συμπληγάδε που μα έχουν οδηγήσει εδώ. Σα ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σοφιανέ. Και να πω μόνο αυτό. Επειδή ακούμε συχνά τα πράγματα δεν αλλάζουν, τα πράγματα αλλάζουν, μόνο που αλλάζουν προς το χειρότερο. Ναι, βέβαια, να από αυτά που βλέπουμε στην Ευρώπη τώρα, θα μου επιτρέψετε να πω ότι αλλάζουν προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που κινείστε, αλλά θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά αυτό, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Μας αλλάζουν προς το χειρότερο, γιατί γίνεται ακόμα πιο χειρότερη η διαβίωση του ελληνικού λαού σε αυτά τα πλαίσια στα οποία τον έχουν καταδικάσει να ζει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σοφιανέ. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή να έχετε.